Λοιπόν, σε μικρή εισαγωγή για την Άνδρο, προβλέπονται αυτή τη στιγμή 21 σταθμοί, ισχύ συνολικής 487 ΜΒ, με σύνολο 206 ανεμογεννήτες στο δεύτερο και δεξιά, αριστερά βλέπετε τους σταθμούς και δεξιά τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, ένα σταθμός έχει πολλές ανεμογεννήτριες, δεν έχει μία. Μπορεί να είναι 2-3, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, ανάλογα. Αυτά τα σχέδια βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο γεωργοδότησης. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο αιωλικούς σταθμούς που έχουν άδεια λειτουργίας. Είναι αυτά που είναι πάνω στην πόλια προς το Καβοντόρο, που τα ξέρετε ήδη. Ένα που έχει άδεια εγκατάστασης, 10 με ΑΕΠΟ, δηλαδή έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που σημαίνει είναι πολύ κοντά στο να γίνει. Δύο αιωλικούς σταθμούς που δεν έχουν ΑΕΠΟ, αλλά έχουν άδεια παραγωγής, που σημαίνει ότι μπορεί επίσης εύκολα, δηλαδή είναι σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης. Μετά 4 σταθμοί που είναι υπό αξιολόγησης και ένας υβριδικός. Υβριδικός σημαίνει ότι είναι αιωλικός σταθμός που συνδέεται είτε με αντιοταμίευση ή με φωτοβολταϊκό, με μια άλλη μορφή ενέργειας, δηλαδή που συνδυάζει. Σχετικά με τις ανεμογεννήτριες, βλέπετε ότι εντάξει, έχουμε εδώ πάλι πιο συγκεκριμένα για τις τουρμπίνες, δηλαδή για τις ίδιες ανεμογεννήτριες. Έχουμε 143 αυτή τη στιγμή που έχουν άδεια παραγωγής, 54 σε αξιολόγηση. Το μέγεθος των ανεμογεννήτριων είναι η μεγαλύτερη, είναι στα 141 μέτρα, συνολικό ύψος, δηλαδή μετά μαζί με τα φτερήματα, έτσι. Δεν είναι μόνο ο πυλώνας, είναι μαζί. Τέσσερις έχουν τώρα συνολικά 70 μέτρα συνολικό ύψος. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν κάποιοι που έχουν μόνο 77 μέτρα ύψος, αλλά άλλες που προβλέπονται θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Εδώ έχουν ένα ενδιαφέροντα πίνακα, ο οποίο δείχνει γιατί κάθε τοποθεσία, λέω τώρα, μαγάθια, καλυβάρι, φραγκάκι. Ναι, δεν θα το κάνουμε αναλυτικά, αλλά θα σας αφήσουμε τα στοιχεία εννοείται, για να μπορείτε να δείτε ποια έχουν βάλει άδεια λειτουργίας, ποια άδεια εγκατάστασης κτλ. Και πότε, πόσες ανεμογεννήτριες θα έχει. Τώρα για την απεικόνηση των έργων, έχουμε εδώ παράδειγμα την βόρεια Αφρική της Άνδρου, από την πλευρά του Καβοντόρου, όπως θα φαίνεται, η Άνδρος, άμα βλέπεις, άμα κάθεσαι στο καθυρέα, δηλαδή από την Έννοια, με τις προβλεπόμενες, τα προβλεπόμενα αιωλικά πάρκα. Αυτό είναι μία που θα σας δείξω διάφορα. Δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε για όλα, γιατί 200 και ανεμογεννήτριες είναι πάρα πολλές. Δεν δείχνουν επίσης, είναι λίγο εξαιρετικό, δεν δείχνει τις πλατείες, τις διανοίξεις δρόμων κτλ. Υπολογίζουμε ότι αυτό προϋποθέτει να έχουν σκάψει όλα τα δρόμια. Ναι, δηλαδή, εκεί που βλέπετε ανεμογεννήτριες, ανάμεσα της, πρέπει να υπολογίσετε ότι θα γίνουν και δρόμοι, και πλατοί δρόμοι. Θα υπάρχουν και μετασχηματιστές. Θα πρέπει, δηλαδή, εκεί που δεν έχει πρόσβαση εύκολα, θα γίνουν από βάθρες, θα πρέπει να κτιστούν σαν από βάθρες σε απομονωμένες παραλίες, π.χ. Ζόρκο, Βιτάλη κτλ. Για να μπορούν να ανεβάσουν το υλικό οι ταλίκες πάνω στο βουνό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τις όμορφότατες παραλίες της Άνδρου και το τουρισμό. Δηλαδή, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αποτύπωμα της όλης αυτής του εγχειρήματος. Εδώ έχουμε από την άλλη πλευρά, βλέπουμε πάλι το βόρειο της βόρειας Άνδρου από την πλευρά, την νότια πλευρά, δηλαδή πείτε από την Άνω Ράβυρο. Μια χαρά γεμάτος ο τόπος, έτσι. Λοιπόν,
Πάλι εδώ έχουμε μια άλλη όψη των νεογεννήτριων που είναι πάλι από όπως περνάς με το καράβι. Εδώ έχουμε κάνει απεικόνηση επίσης για τις αναμονήνες που θα γίνουν πιο κεντρικά στην Άμβρο, γιατί εδώ βλέπετε πάνω από το μπατσί, γιατί ουσιαστικά αυτές είναι προς κατάκυρο, προς Άγνη, εκεί. Που, όπως έχει σπίτι, θα τις βλέπει η μέρα νύχτα. Θα τις ακούει. Ήδη, δηλαδή, από το Απλωμάτο, εγώ προσωπικά έχω διαπιστώσει ότι από το Άγνο Απλωμάτο βλέπουμε τις ανεμογεννήτσες που είναι σαν δισκοτέκ στην Εύβοια. Ανεμοσβήνουν το βράδυ, κόκκινες, εντάξει, δεν είναι συγχρονισμένες, οπότε έχει την αίσθηση ότι έχει απέναντι σου μια δισκοτέκη. Αυτό είναι τέλειο για ρομαντισμό. Έτσι, δηλαδή, όποιος θέλει να κάνει τώρα ένα τιμέλιτο και να βλέπει τα αστέρια, θα το διασκεδάζει. Κάνω λίγο χιούμορ. Εδώ πάλι πάνω από τον μπατσί, από την άλλη μεριά του μπατσιού, δηλαδή αυτό είναι όπως είμαστε από τη μεριά, ας πούμε, του στιβαριού, μέσα από το στιβάρι, προς τα πάνω, πώς φαίνεται εκεί ένα άλλο αιωλικό πάνω. Εδώ έχουμε ανεμογεννήτσες, όπως τις βλέπουμε, στο βάθος φαίνεται η Εύβοια και μπροστά θα βλέπετε όλα τις ανεμογεννήτσες που θα γίνουν στην μέση της Άμβρου, δηλαδή πάνω από την Βουλκωτή, ας πούμε, Βουλκωτή, Άρνη, εκείνη όλη την περιοχή αυτή, από την μεριά της χώρας πάνω κάτω. Αυτά είναι για να έχετε μια ιδέα, πολύ έτσι συνοπτική ιδέα, γιατί δεν βλέπετε εδώ τους δρόμους και όλα τα έργα που πρέπει να γίνουν για να εγκατασταθούν και που θα μένουν μόνιμα τα σημάδια αυτό του έργου. Γιατί κανένας εργολάβος, θα έχετε υπόψη σας, θα μαζέψει τα μπάσα, θα κλείσει τους δρόμους, θα ξανακτήσει τις ξεροληφιές που έχει καταστρέψει, κουλουπού κουλουπού. Αυτά. Είναι ένα μικρό warning. Και να ξανακτήσει τις πρωτοκορφές που έχει κατεβάσει. Λοιπόν, και θα δώσω πάλι το λόγο στο Μανάκι. Από τα τεχνικά στοιχεία που έχουμε δει στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να ξέρετε ότι αυτές που είναι 3 MW θέλουν μια πλατεία 3 στρεμμάτων και αυτές που είναι 6 MW θέλουν μια πλατεία 5,5 στρεμμάτων. Καταλαβαίνουμε σε περιοχές που υπάρχει έντονο ανάπτυξη, τι σημαίνει αυτό, από κατέβασμα μηνών ή βουνοκορφών κλπ. Και επίσης οι δρόμοι, αν διαβάσετε κάποια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως αυτή για τις Λυσίδες, έλεγαν ότι ο δρόμος θα είναι αρκετά φαρδής ώστε να διασταυρώνονται 2 μεγάλα φορτηγά χωρίς να κόψουν ταχύτητα. Αυτή δεν είναι η περιγραφή του δρόμου. Δεν έλεγε 20 μέτρα. Το έλεγε έτσι. Λοιπόν, τώρα θα πούμε για το Natura, γιατί είναι μια προσφυγή η οποία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Το Natura στην Ελλάδα έχει, η Συμφωνία Natura έχει υπογραφεί το 2006, αλλά από τότε δεν έχει γίνει από την ελληνική πολιτεία απολύτως τίποτα ώστε να υλοποιηθεί, να πάρει σάρκα χρωστά αυτό που λέμε δίκτυο Natura 2000, το οποίο τι είναι ο προγονιαίος δίκτυος της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Στις 29 Τετάρτου, τώρα πρόσφατα λοιπόν, 24 συλλογικότητες από όλη την Ελλάδα κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης κατά της υπερδεκαετούς παράληψης. Υπερδεκαετής γιατί η Ελλάδα έχει τελική ημερομηνία να τα κάνει αυτά τον Ιούλιο του 2012, πριν από 10 χρόνια. Αυτό ήταν και ο λόγος, η παράληψη λοιπόν να εκδώσουν προεδρικά διατάγματα με στόχους διατήρησης, λέγονται. Θα εξηγήσω αργότερα καλύτερα τι είναι αυτό. Αυτός ήταν και ο λόγος που καταδικάστηκε η Ελλάδα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέμβριο του 2020, πριν από 1,5 χρόνο.
αυτή η καταδίκη δεν ήρθε ξαφνικά και σαν κεραυνό στην Ευρία. Όλα αυτά τα χρόνια, το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσω μνημονίων κτλ. Δεν επηρεάζαν τα μνημόνια στην υπόθεση, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πίεζε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις να εκδώσουν τα προεδρικά διατάγματα που θεσμοθετούν στόχους διατήρησης. Δηλαδή, τι σημαίνει στόχος διατήρησης σε κάθε περιοχή Natura, τι προστατεύει, τι είναι το προστατευτικό κλίμα. Και με βάση αυτό ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, το αντικείμενο του Natura λοιπόν, είναι η διατήρηση φυσική κληρονομιά της Ευρώπης. Θεωρείται φυσική κληρονομιά όλη τη Ευρώπη εδώ. Δεν είναι δηλαδή αποκλειστικό θέμα της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρέπει να αισθάνεται τον εαυτό της σαν ένα μέρος, γιατί όταν ξεκινά ένα γήπας από εδώ, έχει φτάσει στη Γαλλία, ας πούμε, ή ο Σπιζαετός πρόσφατα που έβλεπα τις διαδρομές μας. Λοιπόν, η πρόθεση του Natura δεν είναι γενικά να απαγορεύσει. Όλοι οι πόλεις άκουσαν Natura, φαντάστηκαν ότι δεν θα μπορούμε να χτίσουμε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε το ένα, δεν θα μπορούμε να κάνουμε το άλλο. Το Natura δεν απαγορεύει, ούτε επιτρέπει καταρχήν τίποτα. Το Natura πάει να εναρμονίσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες με το προστατευτικό αντικείμενο, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της φύσης. Αυτό λοιπόν το σκοπό εξυπηρετούν και οι διαδικασίες που βάζουν οι δύο οδηγίες που συνιστούν το Natura, η οδηγία για τα πουλιά και η οδηγία για τους οικοτόπους. Βάζουν κάποιες διαδικασίες. Σε ένα-δύο βήματα θα τις εξηγήσουμε. Τα βήματα είναι ως εξής. Καταρχήν έρχονται οι επιστήμονες και εκπονούν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για κάθε περιοχή. Το δεύτερο βήμα είναι ότι αυτές πάνε προς τον Υπουργό για να εγκριθούν και θεσπίζονται στόχοι διατήρησης με προεδρικά διατάγματα. Δηλαδή, προστατεύουμε αυτό το αντικείμενο εκεί πέρα και από εκεί και πέρα, σε σχέση με αυτό, γίνεται η δέουσα εκτίμηση, είναι σημαντικό αυτό, είναι νομικός όρος, η δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον και μετά τα μέτρα διατήρησης. Τι θα κάνουμε να διατηρήσουμε αυτά τα οικοσυστήματα. Αυτό οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν το έκαναν. Λοιπόν, η δέουσα εκτίμηση λοιπόν, η ειδική οικολογική αξιολόγηση που είδαμε σε διάφορα έργα που ζητάει και το Συμβούλιο Επικρατείας δεν νοούνται χωρίς να αναφέρονται σε θεσμοθετημένους στόχους διατήρησης. Αυτό το επισημαίνει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό έχει κάνει η Ελλάδα. Η ελληνική διοίκηση λοιπόν δεν θέσπισε μέσω προεδρικών διαταγμάτων τη βάση στην οποία στηρίζονται όλα τα άλλα. Και απορρίζει, και εγώ απορούσα πραγματικά πώς προχωράνε οι διοικητήσεις στον Natura, στιγμή που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, η οποία έχει εξωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, δεν το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Πώς προχωράνε, χωρίς να έχουν γίνει, να συσχετίζονται όλα αυτά με στόχους διατήρησης. Αυτό είναι αποκαλυπτικό των προθέσεων εξυπηρέτησης οικονομικών συμφερόντων, εις βάρος του δικτύου Natura. Παρόλες τις πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι, και αντίστοιχα αυτό που έκανε δηλαδή, είναι ότι έχουν καθυστερήσει ήδη 10 χρόνια να εκδώσουν τα προεδρικά διατάγματα, ενώ αντίστοιχα έχουν πετύχει τους στόχους εγκατάστασης αιωλικών για το 2030, τους έχουν πετύχει από το 2020, εάν λάβουν υπόψη μας όχι μόνο τα εγκατεστημένα, αλλά και αυτά που ήταν σε προχωρημένη αδειοδότηση, που ήταν θέμα πλέον διαδικαστικό. Έτσι. Και αυτά έχουν αναλυθεί και στην μελέτη του Πανεπιστημίου Αμήνων. Τέλος, εδώ δείχνει ποιο νομικό κόλπο χρησιμοποίησαν. Παρέψαν εγώ τα μισά από τα υλικά που έχουν εγκατασταθεί, 46% είναι μέσα στο Natura. Γι' αυτό και δεν κάνουν ουσιαστικά, δεν ενεργοποιούν την προστασία του Natura. Έγινε λοιπόν ένα νομικό πραξικόπημα με τον νόμο 4014 του 2011 που μεταφέρει υποτίθεται την οδηγία την ευρωπαϊκή στο ελληνικό δίκαιο. Ενώ το άρθρο 10 παράγραφος 1 εντάφιο Α μεταφέρει ορθά την οδηγία και λέει ότι αυτή είναι η διαδικασία και πρέπει για κάθε έργο που γίνεται μέσα στο Natura και μπορεί να το επηρεάσει, πρέπει να έχουν θεσμοθετηθεί
διαπίστωση, τη διατήρηση και σε σχέση με αυτό να δούμε οι μελετητές τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει. Ωραία είναι η λογική. Προσθέτουμε όμως ένα δεύτερο εγγράφιο, το οποίο λέει γίνεται όμως η δυνατότητα εναλλακτικά να προχωρήσει η αδειοδότηση του έργου με ad hoc ειδική οικονομική αξιολόγηση. Δηλαδή, ειδικά για αυτό το έργο, χωρίς να υπάρχει προεδρικό διάταγμα να μας λέει τι προστατεύεται εκεί, ποιοι είναι οι στόχοι διατήρησης, μπορεί να γίνει ad hoc ειδική οικονομική αξιολόγηση και να προχωρήσει κανονικά η αδειοδότηση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Αυτό το ad hoc δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν υπάρχει. Είναι παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Τι έγινε? Μέσα στην Ελλάδα όλες οι αδειοδοτήσεις ήταν εξαιρέτως μέσα στο Natura, έχουν προχωρήσει με αυτό το παράδοσο που κάνουν, που περνάει δίπλα από τα διόδια. Τα διόδια είναι κλειστά, δεν έχουν υπαλλήλους, δεν μπορεί να περάσει κανένας από εκεί, αλλά δίνεται η δυνατότητα να μην πας από τα διόδια. Αν θέλεις να πας από το παράδοσο, γι' αυτό έχει γίνει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία αδειοδότηση έργου μέσα στις περιοχές Natura, οι οποίες να ακολουθεί την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να μην και να ακολουθεί αυτό το οποίο έπρεπε να έχει γίνει με τον Natura. Και τώρα παραπέμπεται εκ νέου η Ελλάδα, γιατί μετέφερε με λάθος τρόπο την υγεία και την Ευρωπή. Αυτά είχα να πω για το θέμα αυτό. Και έχει σημασία το ότι τίθεται πλέον. Έχουμε πλέον δεδομένη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ενδεχομένως και μια νέα καταδίκη. Αλλά απέμεινε να γίνει και μια προσφυγή μέσα στην Ελλάδα, στα ελληνικά δικαστήρια, που να προσβάλλει αυτή την παράληψη, γιατί ως λόγος ζωής τα κυριολεκτικά δικαστήρια μπορεί να προσβάλλει όχι μόνο πράξεις της διοίκησης, αλλά και παραλήψεις της διοίκησης. Γιατί μπορεί να κάνει κάποιος έγκλημα